Ξανά στο Γιάννη Τζούνο. Ναι. Να συνεχίσουμε, Γιάννη μου, για τα πολιτικά εκεί που είχαμε μείνει και να προχωρήσουμε και στο σχολιασμό εδώ. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αυτή η δήλωση η οποία ήρθε πλέον από τους 17 της Ευρωζώνης αλλά και το θετικό κλίμα το οποίο περιγράφουν τουλάχιστον κυβερνητικά στελέχη για τον τρόπο αντιμετώπισης του κυρίου Σαμαρά στη Σύνοδο εκτιμούν ότι δίνει ένα... Το καλά λόγια καλά πάμε πάντως, από ό,τι έχω καταλάβει, Γιάννη. Έτσι είναι, οι πράξεις είναι... Μας χτυπάνε και στην πλάτη, ανοίγουν και το στόμα από έκπληξη, μας αγαπήσανε. Σωστό. Και θα γίνει παρακάτω. Σωστό είναι αυτό. Θα δούμε σήμερα και με τη συνάντηση της κυρίας Μέρκελ. Περιμένουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση, Γιάννη. Όχι, πλην ίσως μία ακόμη επιβεβαίωση ότι του καλού η κυρία Μέρκελ ναι, και το κλίμα θα είναι θετικό και ότι στηρίζει τις προσπάθειες ελληνικής κυβέρνησης και ότι σε κάθε περίπτωση η κυρία Μέρκελ αναγκαστικά πρέπει να κοιτάξει και λίγο προς τον νότο, μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα στέλεχος εχθές. Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ σχετικά τώρα με τα μέτρα. Καταρχήν περιγράψατε πολύ σωστά πριν ότι το χρονοδιάγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης έχει πλέον αλλάξει. Όλα μετατίθενται για το Eurogroup, είτε αυτό θα είναι εκτακτό, οπότε θα είναι στο τέλος του μήνα, είτε αυτό θα είναι το τακτικό, που είναι στις 12 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Και γιατί πάμε στο Eurogroup, γιατί στο Eurogroup, το Eurogroup θα είναι αυτό το οποίο θα δώσει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης. Τώρα, το πότε θα γίνει η εκταμείευση της δόσης για να περάσουμε στην πράξη, παιδιά, είναι κάποιοι από την κυβέρνηση το τοποθετούν στα μέσα προς το τέλος Νοεμβρίου. Εκεί που θα τελειώνει τελείως τα λεφτά που λένε. Θα έχει αδειάσει το ταμείο. Αυτά θα τελειώνουν από τον Ιούνιο, από ό,τι θυμάμαι. Κάναμε την κουβέντα πριν. Τελειώσανε. Τα πάμε πριν. Ναι. Πήραμε κάτι. Ναι. Αυτό πάντως το οποίο επιθυμούν από την κυβέρνηση είναι να πάρουν ολόκληρη τη δόση και όχι τιματικά. Και επίσης να θυμίσω εδώ ότι είναι ακόμη 5 δισεκατομμύρια ευρώ από κάποιες υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου και ακόμη 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι για τον Δεκέμβριο. Θα ήθελα επιπλέον να. Επιπλέον στη δόση, λες τώρα. Ναι. Επιπλέον το 31,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και θα ήθελα από την κυβέρνηση ή δυνατόν αυτά τα χρήματα να είναι μαζί ή λίγο μετά τη δόση των 31,5. Ναι, γιατί από τα 31,5, όπως είπαμε και πριν, και έτσι είναι, δεν μένει τίποτα στην πραγματικότητα. 500 κατά τη 500. Ναι, γιατί όπως είπαμε πάνε 23 στις τράπεζες και 7,9 στα χρεωστούμενα. Ναι, έτσι. Και τα υπόλοιπα είναι για τις υποχρεώσεις. Όχι στα χρεωστούμενα. Όχι στα εσωτερικά χρεωστούμενα. Όχι, στα εξωτερικά. Ναι, είναι για υποχρεώσεις πληρωμών ομολόγων και τα υπόλοιπα για ταμιακές ανάγκες του δημοσίου. Που ουσιαστικά δεν μένει τίποτα από αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέτρα. Πάμε να συζητήσεις και με το οικονομικό επιτελείο. Μας είπαν λοιπόν ότι έχει κλείσει ουσιαστικά το δημοσιονομικό πακέτο με την Τρόικα, έχουν κλείσει τα διαρθρωτικά και το εργασιακό θα κλείσει τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα σε ερώτηση πόσες θα είναι αυτές οι επόμενες ημέρες, μας είπαν χαρακτηριστικά ίσως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να κλείσει το εργασιακό. Εκεί ουσιαστικά... Τα εξηγήσαμε και πριν εδώ με τον Γιάννη τον Κατέλη, ποιες είναι οι γραμμές μας και τα 4 σημεία που έχει θέσει η Ελλάδα και με αυτό το email που εστάλει για τα εργασιακά. Του κύριου Βρούτση, λέτε. Του κύριου Βρούτση, ναι. Του κύριου Βρούτση. Κοίταξε, εγώ αυτό που έχω από εδώ είναι ότι οι τριετίες επιθυμούν να παραμείνουν όσο έχουν, δηλαδή ότι έχει ψηφιστεί το Φεβρουάριο. Το παγωμένες. Αυτό, ακριβώς. Και για τις αποζημιώσεις αναζητείται ένα συμβιβασμός, μας λένε. Αλλά και ότι. Τις αποζημιώσεις μπαίνει ένα πλαφόν από ό,τι φαίνεται 3.000. Ναι, λέμε εμείς 3.000. Ελληνικό και 3.000. Η Τρόικα λέει 586. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση, παιδιά. Μέχρι τις 3.000 και μέχρι τις 2.500 που ενδεχομένως συζητείται, βέβαια είναι μια τεράστια απόσταση. Αναδρομική ισχύ θα έχει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η έκθεση της Τρόικα. Θα ήθελαν στην κυβέρνηση να έρθει νωρίτερα και η ψήφιση των μέτρων σε κάθε περίπτωση θέλουν να είναι πριν τις 12 Νοεμβρίου. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση σας λέω και σχολιάστε τη, για να μας έρθει το τσεκ πρέπει να ψηφίσουμε, μου έλεγε χθες κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας. Διευκρινίσεις και αν το να μας έρθει το τσεκ είναι να έρθει το τσεκ και να το ελέγχει άλλος, δηλαδή σε κλειστό λογαριασμό. Όχι, δεν το διευκρινίσαμε αυτό. Αυτό δεν διευκρινίστηκε, αλλά νομίζω ότι αυτό που αφορά αυτή τη στιγμή την ελληνική κυβέρνηση είναι να έρθουν τα χρήματα. Και να έρθουν τα χρήματα όλα, στο σύνολό τους. Αυτό είναι η ουσία. Και επίσης, βλέπετε ότι μετατίθενται όλα μέσα σε αυτό προς το 15ήμερο. Θα ψηφιστούν ενιαία το πακέτο ή τα εργασιακά ξεχωριστά από τα δημοσιονομικά. Ενιαία το πακέτο. Να ρωτήσω κάτι. Ενιαία. Έγινε καμία κουβέντα ώστε τα χρήματα της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών να ενταχθούν στο νέο σχέδιο και να μην πέσουν στην πλάτη της ελληνικής κυβέρνησης. Να μην μετράς το χρέος. Να μην μετράς το χρέος. Έγινε κάτι τέτοιο, Γιάννη.
Αυτό είναι στο περιθώριο, αυτή η συζήτηση είναι στο περιθώριο, είναι και επιθυμία, είναι στόχο, δεν θα το έλεγα, αλλά ουσιαστικά οπωσδήποτε είναι επιθυμία της ελληνικής πλευράς. Έτσι, επιθυμία είναι. Γιατί άμα γίνει αυτό, μένουν πολλά χρήματα. Προφανώς, αλλά εμείς είμαστε ακόμα ειδική περίπτωση. Υποτίθεται είναι στη βάση της απόφασης του Ιουλίου αυτό. Η οποία κρεμεί όμως. Κρεμεί και δεν αφορούσε την Ελλάδα. Αλλά δεν αφορούσε τα κράτη που είχαν μπει ήδη σε πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω, αν έγινε καμία συζήτηση, να ενταχθούμε αυτό. Είναι χρήσιμο, όντως. Πολύ χρήσιμο. Όχι, αυτό είναι επιθυμία και τα. Οι λεπτομέρειες αυτής ακριβώς της επιθυμίας ή της συζήτησης, η οποία δεν ήταν ούτως ή άλλως στην ατζέντα για να συζητηθεί, μάλλον και αυτή μετατίθεται προς το Eurogroup, μπράβο, προς το Νοέμβριο, ή όπως είπατε και πριν και με τον Βασίλη, προς το Euro Working Group, το οποίο συζητά αυτές τις λεπτομέρειες. Πάντως, από το οικονομικό επιτελείο, πολλοί θα ήθελαν οπωσδήποτε μια τέτοια εξέλιξη. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, από κοντά. Την όλη διαδικασία. Από κυβερνητικής πλευράς εμφανίζεται μια αλλαγή κλίματος. Από κοινωνικοπολιτικής πλευράς η αλλαγή κλίματος τι επίπτωση έχει στα πραγματικά δεδομένα όμως. Διότι τώρα συζητάμε με βάση ένα περιβάλλον που αφορά στα μέτρα, που είναι υποχρεωμένη να πάρει η ελληνική κυβέρνηση, ένα μεγάλο κομμάτι των οποίων πατάει πάνω στις αποφάσεις του Φλεβάρη-Μάρτη που μας πέρασε. Τις υποχρεώσεις δηλαδή, πάνω στις οποίες ούτως ή άλλως υπήρχε μια πολιτική από την πλευρά των εταίρων μας που έλεγε. Κάντε εσείς αυτό που οφείλετε να κάνετε και θα δούμε τι θα γίνει και με την επιμήκυση και τα άλλα ζητήματα. Έχει αλλάξει το κλίμα, σημαίνει αλλάζει και κάτι στην πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος ή είμαστε στην ίδια γραμμή ακόμα. Θα μπορούσα να σας απαντήσω αντιστρέφοντας την ερώτηση. Τι θα ήταν και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν δεν είχε αλλάξει το κλίμα. Πώς θα λειτουργούσαν οι αγορές απέναντι στην Ελλάδα, ποια θα ήταν η ψυχολογία έξω. Τι προοπτικές εξόδου θα είχαμε, ποια αντίληψη θα υπήρχε για το αν θα πάρουμε τη δόση ή όχι. Επομένως, μπορεί να ακούγεται δεδομένο, διότι εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ορατό ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Μπορεί αυτό να θεωρείται πλέον δεδομένο. Αλλά πιστέψτε με ότι ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι και εμείς που τα ζούμε έξω, και εγώ που τα ζω, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σήμαινε να λειτουργείς στην προηγούμενη κατάσταση ασάφειας, αμφιβολίας. Και παντελώς αναξιοπιστίας ό,τι έλεγες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κέρδος. Ναι, αλλά εμείς... Δεν θα... ναι, το κέρδος αυτό, ναι. Το κέρδος αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Γιατί ούτως ή άλλως η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο όχι απλώς κρίσιμο. Η σωστή, γιατί επαναλαμβάνεται αυτό το επίθετο συνέχεια, είναι οριακό το σημείο που βρισκόμαστε.